Το κρουαζιερόπλοιο Europa 2 με σημαία Μάλτας έδεσε αρόδων νότια της Χρυσής, προερχόμενο από την Πύλο. Αντιπροσωπεία από το Δήμο Ιεράπετρας ξεναγήθηκε στους χώρους του πολυτελέστατου κρουαζιερόπλοιου, ανταλλάσσοντας αναμνηστικά δώρα με τον πλοίαρχο του πλοίου. Εμάς η επιθυμία μας είναι τα κρουαζιερόπλοια αυτά που έγινε η αρχή σήμερα από εδώ από το νησί μας να έρχονται στην Ιεράπετρα, έτσι ώστε να κατεβαίνει ο κόσμος και να υπάρξει μια τόνωση της τοπικής μας αγοράς. Σήμερα είναι η αρχή. Ο στόχος μας θα είναι από του χρόνου αυτά να έρχονται στην πόλη της Ιεράπετρας. Ανεβήκαμε πάνω στο πλοίο, μας ξενάγησαν στους διάφορους χώρους τους. Όπως είπα, είναι ένα πλοίο πολύ υψηλών προδιαγραφών. Κατέβηκε από αυτούς όσος κόσμος επιθυμούσε. Καλωσορίσαμε το Europa 2, το οποίο χτίστηκε το 2013, το Μάρτιο. Έχει υψηλού εισοδηματικού επίπεδου τουρίστες. Κατέβασε 3 λάντζες με τις οποίες επισκέπτονται την Ίσο Χρυσή όσοι επιβάτες του πλοίου επιθυμούν να την επισκεφτούν. Θεωρούμε ότι είναι μια καλή αρχή. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και την Ίσο Χρυσή αλλά και όλες τις ομορφιές που έχει ο Δήμος της Ιεράπετρας. Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή πορεία διότι είναι η πρώτη κρουαζιέρα που γίνεται οργανωμένη στην Ίσο Χρυσή. 19 Οκτωβρίου η επόμενη προσέγγιση και 29 Οκτωβρίου η άλλη. Στόχος μας, όπως έχω πει και άλλη φορά, είναι σιγά σιγά αυτή η κρουαζιέρα να προσεγγίζει στην πόλη της Ιεράπετρα. Καλωσορίζουμε σήμερα το κρουαζιερόπλοιο Europa 2 σημαίας Μάλτα στην Ίσο Χρυσή. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτή η κρουαζιέρα στον τόπο μας. Είναι χαρά για την τοπική κοινωνία της Ιεράπετρας να έχουμε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο εδώ στην περιοχή μας. Τους ευχόμαστε καλή διαμονή, καλά να περάσουν. Ευχόμαστε και σε άλλες επισκέψεις από άλλα κρουαζιερόπλοια στην Ίσο και γενικά όχι μόνο εδώ στη Χρυσή αλλά και στην τοπική κοινωνία της Ιεράπετρας. Είναι μια μεγάλη μέρα για τον τόπο μας. Είναι πολύ αξιόλογη αυτή η παρουσία αυτών των ανθρώπων εδώ στο νησί μας. Το μόνο που ακούστηκε σε όλη την Ευρώπη, που αυτοί οι άνθρωποι είναι από όλη την Ευρώπη, που ακούστηκε η Ιεράπετρα και η Ίσος Χρυσή και κατεβήκαν εδώ πέρα και είδανε αυτόν τον τόπο και πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για τον τόπο μας και πρέπει να το δούμε πιο μακριά, να κάνουμε κάποιες υποδομές, να μπορούν οι άνθρωποι να κατεβαίνουν και στην Ιεράπετρα γιατί αύριο θα σταματήσουν στον Άγιο Νικόλαο για να πάνε στην Κνωσό. Μπορούσαμε λοιπόν με ένα μικρό μόλο, με μια μικρή προσπάθεια να προσεγγίσει αυτό το πλοίο που τραβάει μόνο 6 μέτρα βαθικά πολύ εύκολα του χρόνου με μια μικρή υποδομή να έρθει στην Ιεράπετρα, να κατέβει, να αφήσουν χρήματα, να δούνε τον τόπο μας και από την Ιεράπετρα τον άλλο χρόνο να μπορέσουν να πάνε στην Κνωσό. Μπράβο και ευχαριστώ σε όλους και μπράβο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ανέβηκα και εγώ στο πλοίο λοιπόν για να προσφέρω στον καπετάνιο και στους επιβάτες το ντοκιμοντέρ μου για τη Χρυσή ώστε να μπορούν να δουν ποια είναι τελικά η Χρυσή, την ιστορία της, τα όμορφα πράγματα που έχουν να δουν εδώ πέρα από το δάσος, τις παραλίες και επίσης να τους πούμε ότι πρέπει να έρθουν στην Ιεράπετρα την επόμενη φορά να είναι ο σταθμός τους εκεί. Εκατοντάδες Γερμανοί τουρίστες μεταφέρθηκαν με 3 σκάφη τύπου καταμαράν στις ακτές της νότιας πλευράς του νησιού. Οι επισκέπτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τη φυσική ομορφιά του νησιού. It's beautiful. We came by the MS Europa, the cruise yes. ship, and they made an extra stop here because the captain says we have to go to this island. The first It's time nice, in yes, Greece. The first time, but not the first time in Greece. Yes. More, maybe 10 times we have been in Greece. Freedom, rest, many wind. Yeah? Yeah, lovely place. Lovely place or not? Yeah, very lovely. Beautiful island. I want to live here. This island, more days, more 1 days, 2 days, maybe week. It's beautiful, beautiful beach, beautiful sea, beautiful sky, beautiful. Yes. Yes, yeah. This island is beautiful. Yeah, we come from Germany with a cruise ship, Europe 2. Two. Yes. And alles beautiful. Super. It's the best feeling I have had in the last year. But we are very happy to be here. Very nice. We are here very together. Nice beach here. We are coming from Germany. We stay here. Very nice. The water is warm. The water is warm and therefore it's very nice. In a short time possible to discover the island because we are talking about at least 1 hour, not more. But we had a nice swim
It was very pleasant for us, and we enjoyed it so much. And by the comfort, the Europe 2 is offering us at the beachside here. You see, life is easy and wonderful. Explained everything by via the microphone over the ship, what this island means and what the protection of the island is, and we should take seriously care of all what we are doing here, and we should not touch too much, and all what we bring along, we should bring it back to the ship, you see. So that means he is very keen and interesting in telling us that we should protect the nature.